Έλα, πάμε να δούμε. Ο κύριος Μάτσας γιατί τα βρόντιξε και έφυγε, τι έγινε? Α, ναι. Τα βρόντιξε από το κίνημα οικολόγων και από την Προεδρία της Επαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων μετά την παρέτηση της κυρίας Αταλίδου και την παρέτηση του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου. Μάλιστα. Την επιστροφή του κυρίου Περδίκη θεωρούσε ότι δεν χωράει μέσα σε αυτό ο κύριος Μάτσας, για πολιτικούς λόγους δηλαδή. Υπέβαλε την παρέτησή του και αποχώρησε από το κίνημα οικολόγων με επιστολή που απέστειλε στην ηγεσία του κινήματος. Μάλιστα. Θα ακολουθήσει για παράδειγμα το Volt ή δεν ξέρουμε ακόμη? Ήταν στο συνέδριο, από όσο ξέρω, προχθές στο ειδικό συνέδριο, ως παρατηρητής, όχι ως μέλος ή ως συμμετέχον. Μάλιστα, ενδεχομένως να πήγε να ακούσει, να μάθει, να δει, αν είναι κάτι το οποίο... Είναι κοινοβουλευτικός συνεργάτης της κυρίας Αταλίδου, οπότε... Εντάξει ρε Κωστά μου, ούτε δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Δικαιολογούνταν η παρουσία του εκεί και ως παρατηρητής. Μάλιστα. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Να σου πω, κατάσταση χάλια στην Πάφο με τα λεωφορεία. Ναι, όπως όλη την Κύπρο. Χθες δεκάδες μαθητές, κυρίως της τεχνικής σχολής ΕΜΠΑΣ και του Λυκείου της τεχνικής σχολής στην πόλη Χρυσοχούς, δεν πήγαν σχολείο τα παιδιά, δεν είχαν τρόπο να πάνε. Καταβάλλονται προσπάθειες από τον ΟΣΥΠΑ, από την Εταιρεία Αστικών Λεωφορείων στην Πάφο, να βρει λύσεις, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα για αρκετές μέρες μέχρι να αποκατασταθεί. Έχουμε 4 εβδομάδες, μας είπαν χθες, αφού πρέπει να έρθουν με το πλοίο τα συστήματα. Με το αεροπλάνο δεν μπορούν να έρθουν, με το πλοίο. 4 εβδομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε να δούμε. Καλημέρα. Και το...